Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ. Είδα αυτό το ρεπορτάζ στην Κυριακή, στην Καθημερινή. Είδα και τις δηλώσεις σας. Ήξερα ότι υπήρχε ένα θέμα, ότι αυτό που λέμε παραμεσίτες τώρα, ότι κάποιοι κάνουν και αυτή τη δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω το κάνουν παράλληλα στον έτερο χρόνο τους με την κανονική δουλειά που έχουν ενδεχομένως. Ναι, το σωστό όρος είναι παράνομοι μεσίτες. Παράνομοι μεσίτες. Παράνομος μεσίτες. Απλά στην δική μας αγορά έχει συνηθίσει να λέγεται παραμεσίτες. Είναι αυτοί οι οποίοι αντιποιούνται τη δική μου δουλειά, ναι, δηλαδή του νόμιμου επαγγελματία, ο οποίος διαμεσολαβεί και έχει νόμιμο μεσητικό γραφείο, έχει χαρτιά, έχει άνοιγμα στην εφορία, έχει αριθμό γεμί, κόβει τα παραστατικά του κανονικά. Ξέρετε, η ελληνική αγορά, γενικότερα η ελληνική αγορά, ευνοεί τέτοιου είδους παρανομίες παρά να τις εμποδίζει. Θα πω κάτι σκληρό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μεγάλη πιθανότητα έχει να είμαι υποψήφιος κατηγορούμενος εγώ που είμαι νόμιμος παρά ο παράνομος. Διότι εμένα έχω γραφείο, μπορεί να με βρει. Ανά πάσα στιγμή. Να σας βρει ανά πάσα στιγμή σας. Να μου ρίξει οποιοσδήποτε πρόστιμο, ενώ ο παράνομος είναι ένας φαντομάς ο οποίος κάνει αυτό που είναι να κάνει και εξαφανίζεται. Και βεβαίως δεν είναι άμυροι ευθυνών και αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Εν αγνία τους ίσως πολλές φορές, αλλά... Θα φτάσω και σε αυτό. Θα φτάσω και σε αυτό. Καταρχήν, αυτοί που λέμε οι παράνομοι μεσίτες, δεν έχουν τα γραφεία, δεν έχουν χώρο, δεν έχουν τίποτα, ένα τηλέφωνο έχουν μόνο. Τίποτα. Ή πιθανώς να κάνουν άλλα επαγγέλματα και να ζηλεύουν το επάγγελμα του μεσίτη, έχοντας στο μυαλό τους ότι μπορεί να βγάζει πολλά λεφτά αυτό το επάγγελμα. Είναι ένας μύθος κι αυτός, γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς, ειδικά στη χώρα μας. Και να θέλουν να κάνουν παράλληλα, γι' αυτό τους λέμε και παραμεσίτες πολλές φορές, παράλληλα αυτό που είπατε στην αρχή, το επάγγελμα το δικό μας, και να κάνουν με λίγα λόγια αυτό που λέμε μια αρπαχτή. Μια αρπαχτή στον ελεύθερο χρόνο. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ που έχω ένα σπίτι και θέλω να το νοικιάσω. Πάω στον Ποταμιάνο και μου λέει ότι αυτό το σπίτι μπορεί να το νοικιάσεις 600 ευρώ. Ενδεικτικά το λέω. Και βρίσκω και ένα τηλέφωνο από έναν τέτοιον παραμεσίτη και μου λέει εγώ θα στον νοικιάσω 900 ευρώ. Ναι. Εγώ λογικά που θα πάω, στον παράδε θα πάω, στον παραμεσίτη θα πάω. Αφού μου υπόσχεται 900. Σωστά. Σωστά. Και εκεί είναι η πλάνη η οποία μπορεί να οδηγηθεί κάποιος και να ξεγελαστεί και να χάσει πρώτον πολύτιμο χρόνο, δεύτερον να μην νοικιαστεί καθόλου το ακίνητο. Ακριβώς. Γιατί θα χάσει πολύτιμο χρόνο τόσο πολύ, ώστε δεν θα ανταποκριθεί κανείς και μπορεί να το μετανιώσει να το νοικιάσει κιόλας, γιατί δεν θα βλέπει αποτέλεσμα. Και κινδυνεύουν και πολλοί που χρησιμοποιούν τέτοιους ανθρώπους, δεν είναι λίγες οι καταγγελίες που μας έρχονται για παράνομα πράγματα. Κράτηση προκαταβολών, οι οποίοι εξαφανίζονται μετά, χαμένα χρήματα. Υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι. Χώρια από την παραοικονομία η οποία συντελείται και είναι και θέμα του καιρού μας και για κάτι το οποίο κυνηγάει η πολιτεία. Ξέρετε, ένας νόμιμος μεσίτης κόβει κανονικά τα παραστατικά του, πληρώνεται το 24% του ΦΠΑ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια χαρτιά για να κόψουν τις αποδείξεις τις προβλεπόμενες. Εκεί λοιπόν υπάρχει στη σφαίρα αυτής της γενικότερης παρανομίας και μια παραοικονομία. Ακριβώς. Η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή, τέλος πάντων, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το φωνάζουμε τόσα χρόνια. Θα σας πω το εξής παράδειγμα. Πριν δύο μήνες έγινε μια έφοδος από την επιθεώρηση εργασίας σε όλα τα μεσητικά γραφεία, αρχής γενομένης από το δικό μου γραφείο. Βεβαίως και φυσικά δεν βρέθηκε κάποια παρανομία, γιατί δεν είμαστε παράνομοι, και όπως δεν είναι και τα περισσότερα γραφεία, τα νόμιμα γραφεία που βρίσκονται και στο σύλλογο μας. Αλλά απορώ με το κράτος, δηλαδή σε εμάς ψάχνει να βρει τους παράνομους. Δεν βγαίνει έξω, δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί δεν ψάχνουμε έναν άλλο τρόπο. Αυτούς όμως πώς θα τους βρει, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχουν γραφείο, δεν έχουν τίποτα, ένα τηλέφωνο υπάρχει, μετά εξαφανίζονται. Δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι το κράτος έχει τους τρόπους. Αρκεί να θελήσει. Αρκεί να θελήσει, λέτε. Ο εποπτικός μηχανισμός δεν υπάρχει, η διαδικασία, το οργανόγραμμα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο που διάβαζα στις δηλώσεις που είχατε κάνει, ότι είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των παράνομων μεσιτών, περίπου είναι όσοι είσαστε και εσείς οι κανονικοί, οι νόμιμοι μεσίτες. Εάν βάλετε και αυτούς που κάνουν και άλλα επαγγέλματα και παραλλήλως ζηλεύουν το δικό μας τρόπο ντυνά εντός εισαγωγικών, ναι, είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό το επάγγελμα. Και σας ξαναλέω, όλα αυτά γιγαντώνονται σε μια αγορά η οποία ανθεί τα τελευταία χρόνια, διότι στην περίοδο της κρίσης όλοι αυτοί
εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχει έδαφος για αυτούς και μένουν πάλι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται, που είναι πραγματικοί επαγγελματίες, που πληρώνουν τους φόρους τους, που είναι εν δυνάμει κατηγορούμενοι καθημερινά. Ναι. Και τώρα όλη αυτή η διαδικασία, όπως μας την περιγράψετε, κύριε Πρόεδρε, έχει επιπτώσεις στην αγορά των ακινήτων, στις πωλήσεις, στις αγορές, στο τίμημα, στα ενοίκια, πώς διαμορφώνονται. Συντελούνται στρεβλώσεις. Ακριβώς. Και συντελούνται στρεβλώσεις με την εξής έννοια. Όταν κάποιος δεν είναι εκπαιδευμένος, δεν είναι κατάλληλα οργανωμένος για να ξέρει και να ενημερώνεται για τα τεκτενόμενα στην κτηματαγορά, υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει, όπως είπατε στο προηγούμενο σας παράδειγμα, μια πολύ λάθος τιμή, μια πολύ λάθος εικόνα για να αρπάξει το ακίνητο, να το δουλέψει παρανόμως. Και με αυτή την έννοια δημιουργείται μια λάθος εικόνα όχι μόνο σε αυτόν τον οποίο το δουλεύει παρανόμως αυτός, αλλά και στο γειτονά του, ο οποίος ακούει την ίδια τιμή και συντελείται έτσι μια στρεβλότητα γενική. Όλο αυτό είναι πρόβλημα. Σε αυτό... Και επειδή το κόστο κομμάτι της διαφάνειας των συναλλαγών, αλλά και στο κομμάτι γενικότερα. Ακριβώς. Των αγγελιών ακόμα, υπάρχουν και αγγελίες οι οποίες είναι από παράνομο. Κύριε Πρόεδρε, τώρα σε αυτό που λέτε, εάν έρθει κάποιος που έχει ένα σπίτι σε εσάς, σε ένα κανονικό μεσίτη εννοώ, και ζητάει ότι για αυτό το σπίτι εγώ θέλω να το νοικιάσουμε τόσο. Εσείς με την εμπειρία σας γνωρίζετε ότι αυτό το σπίτι δεν μπορεί να νοικιαστεί τόσο και μπορεί να νοικιαστεί παρακάτω. Του το λέτε ή τον αφήνετε στο τόσο για να μην χάσετε τον πελάτη εντός εισαγωγικών? Κατάλαβα πώς το λέω. Αυτός που ξέρει καλά τη δουλειά του δεν θα το αναλάβει καν αυτό το ακίνητο, γιατί δεν μπορεί να το τρέξει και δεν θα ικανοποιήσει αυτό τον πελάτη. Εκτός αν ο πελάτης καταλάβει αυτά που του λέμε. Και στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων. Το καταλαβαίνουν, λέτε. Καταλαβαίνουν αυτά που του λέμε. Βεβαίως, ναι. Όταν όμως μπλέξει με κάποιον τέτοιον παράνομο, ο οποίος έχει και καλή πειθό τις περισσότερες φορές, μπορεί να το οδηγεί σε άσχημα μονοπάτια. Και ξαναεπαναλαμβάνω, υπάρχουν αγγελίες στο διαδίκτυο, ειδικά σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο έχει και αγγελίες, και εμφανίζονται πάρα πολύ ο Γιάννης ο Μεσίτης, ο Νίκος ο Μεσίτης, και πάει κόσμος και πέφτει θύμα απάτης. Και μετά εννοείται ότι έχουμε καταγγελίες στα επίσημα όργανα, τα οποία εμείς δεν μπορούμε να... δεν μπορεί να κάνετε κάτι όμως, γιατί δεν είναι μέλη των συλλόγων σας, έτσι δεν είναι? Γιατί... Όχι, βέβαια. Εμείς έχουμε πειθαρχικά όργανα και στα εκάστοτε επιμελητήρια, τα οποία οποιαδήποτε καταγγελία εκδικάζεται από πρωτοδίκη για τους επαγγελματίες. Οι άλλες περιπτώσεις πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Άρα μεγάλη προσοχή και όπου ακούμε πολλά κεράσια να κρατάμε μικρό καλάθι, Πρόεδρε. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.